Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί η πανυγειονομική πανελλαδική απεργία από την ΠΟΕΔΗΝ, όπως επίσης και την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, για τις συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων. Εδώ στο Πανεπιστημιακό θα έχουμε τη συγκέντρωση των εργαζομένων στην πύλη του Πανεπιστημιακού. Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου καλεί όλα τα σωματεία και τους φορείς του Ηρακλείου σε σύσκεψη τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 6 και μισή στο εργατικό κέντρο για τα αυξημένα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Είναι πανελλαδική αυτή η απεργιακή κινητοποίηση. Ωστόσο, θέλω να ξεκινήσω από κάπου αλλού. Θέλω να ξεκινήσω από αυτά τα οποία διαμηνύει και βρεχάται ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ό,τι έχει να κάνει με το φάρμακο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπερσυνταγογραφήσεις. Τους 100 που έχουν βάλει στο στόχαστρο, έχουν πιάσει και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης αυτό το οποίο είπε, ότι ξέρετε, η έλεγχη αυτή θα είναι σαρωτική επίσης και στις διαγνωστικές εξετάσεις και όπου αλλού μπορούμε, για να δούμε ποιες είναι οι απάτες, ποιο είναι το μέγεθος των απατών που έχουν βρεθεί σε εξέλιξη. Εγώ διαβάζω μια δήλωση που λέει: ο Υπουργός Εμπορίας της Υγείας και του Φαρμάκου έγινε ξαφνικά ρομπέν των δασών και υπερασπιστής της νομιμότητας, με ερωτηματικό. Και αυτή η δήλωση έρχεται και ερώτηση από τον Δημήτρη Βρύσαλη, μέλος της ΠΟΕΔΗΝ και Περιφερειακό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα, κύριε Ζουρκεράκη. Κοιτάτε να δείτε, ένα υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει και εμφανίστηκε με τις καταγγελίες που γίνανε, δεν μπορεί να αποσιοποιήσει την πρακτική που ασκεί το Υπουργείο Υγείας για το φάρμακο, την φιλική σχέση που έχει ο Υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση με τους φαρμακοβιομήχανους και βεβαίως με την αύξηση την υπέρογγη των φαρμάκων, και που βρίσκει πρόφαση ένα ζήτημα που ήταν γνωστό και είναι γνωστό ότι υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, ώστε να μπει κόφτης και στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αύξηση της τιμής των φαρμάκων σε 500 φάρμακα, που έγινε με τις ευλογίες της κυβέρνησης, ακριβώς γιατί το φάρμακο είναι εμπόρευμα και έτσι πουλιέται στους ασθενείς. Και αυτό ήταν η σημερινή παρέμβαση που έκανα με τη γραπτή δήλωση, γιατί έγινε αυτή η καταγγελία του Υπουργού Υγείας μια μέρα πριν την κινητοποίηση, την απεργία των μαχόμενων υγειονομικών, γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού. Εμείς λέμε ότι προφανώς τα φάρμακα πρέπει να είναι αγαθά που θα παρέχονται δωρεάν στον κόσμο, να μην πληρώνει από την τσέπη του 2 και 3 φορές, και ταυτόχρονα καλούμε την κυβέρνηση να μην τολμήσει να βάλει με αφορμή τέτοιου είδους φαινόμενα κόφτη σε φάρμακα, εξετάσεις, γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος. Μα ούτως ή άλλως αυτό το εξήγηλε και το είπε, ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα είναι με σαρωτική και στην υπόλοιπη αλυσίδα, αν μπορώ να το πω έτσι, και στις εξετάσεις τις οποίες γράφονται και στις διαγνωστικές εξετάσεις θα ελεγχθούν τα πάντα όλα, γιατί αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ένα μέγεθος απατών α. Αυτό λέει η ηγεσία του Υπουργείου και θέλουν να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία. Βεβαίως, προφανώς να υπάρχουν έλεγχοι. Εμείς δεν είμαστε κατά των ελέγχων, αλλά βεβαίως, αλλά η παροχή των φαρμάκων και των εξετάσεων δεν μπορεί να γίνεται όμως με κριτήριο οικονομικό, αλλά να γίνεται με κριτήριο επιστημονικό. Γιατί αλλού πάει το πράγμα η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εμπορίας της Υγείας. Δεν πάει, αν θέλετε, τα φαινόμενα απλά να τα χτυπήσει, αλλά με αφορμή τα φαινόμενα αυτά των μεμονωμένων και των λιγοστών γιατρών, θέλει ουσιαστικά να εφαρμόσει μια πολιτική υποχρηματοδότησης κοφτών και βεβαίως αντιεπιστημονικά πρωτόκολλα, τέτοια που θα την πληρώσουν ακριβά οι ασθενείς και βεβαίως δεν έχουν σχέση με επιστημονικά κριτήρια, αλλά μόνο οικονομικά. Μάλιστα. Βάζουν λοιπόν κόφτες και μαζί με τα ξερά και είναι και τα χλωρά. Για αυτό ακριβώς το λόγο, το ότι βάζουν κόφτες σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις παροχές, γι' αυτό και αυτή η σπουδή. Αυτό λέτε κοντολογίες, κύριε Βρύσαλη. Ακριβώς, κύριε Ντουργεράκη, ότι δεν μπορεί
η μεγάλη πλειοψηφία των μαχόμενων υγειονομικών στα νοσοκομεία να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να ψάχνουμε να βρούμε φάρμακα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση με την υποχρηματοδότηση και στο κομμάτι του φαρμάκου σήμερα τα νοσοκομεία σε πάρα πολλά σκευάσματα τα έχει αφήσει χωρίς να υπάρχουν, και την ίδια ώρα έχει αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς βασικά υλικά. Μας καταγγέλανε εργαζόμενοι ότι ακόμα και σακούλες καθαριότητας μέχρι και χτες δεν υπήρχαν, γιατί θέλουν κάθε τέλος του μηνός, κάθε τέλος του τριμήνου να παρουσιάζουν οικονομικούς δείχτες τέτοιους ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την πολιτική. Και είναι καθημερινά τα φαινόμενα υλικών που ούτε ποιοτικά είναι και ούτε ποσοτικά είναι επαρκή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πανηγειονομική απεργία σήμερα και βέβαια από νωρίς το πρωί και συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας, έτσι. Βεβαίως η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών μαζί με Πρωτοπάθηνα Σωματεία έκανε συμβολική κατάληψη σήμερα στο Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, κυρία Τουργεράκη, αν θέλετε να περιμένουν ούτε υγειονομικοί ούτε ο λαός μας τίποτα από μια κυβέρνηση, έναν υπουργό και μια στρατηγική που τα νοσοκομεία τα καταδικάζει καθημερινά να λειτουργούν με ιδιωτικονομικούς όρους. Μια λειτουργία που επί της ουσίας έχουν αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, χωρίς χρηματοδότηση. Και βεβαίως αυτή η απεργία παίρνει τη σκυτάλη από τις δεκάδες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει επαναλλαδικά στη χώρα μας και τις δεκάδες που έχουν γίνει στο νησί μας, καθώς καθημερινά δίνουμε τη μάχη για τα προβλήματα που προκαλεί η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή η απεργία, κυρία Δουργεράκη, αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, του κρητικού λαού. Δεν γίνεται μόνο για τα ζητήματα τα κλαδικά μας, για τις αυξήσεις των μισθών μας, για την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, για τις προσλήψεις, για τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, αλλά αφορά το σύνολο του λαού που σήμερα στενάζει καθημερινά έξω από τα νοσοκομεία, έξω από τα κέντρα υγείας, στενάζει καθημερινά βάζοντας το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει εξετάσεις, φάρμακα που συζητάγαμε πριν. Και βεβαίως αυτή η πανηγειονομική απεργία θα δώσει τη σκυτάλη στο μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο στις 6 του Νοέμβρη σε 5.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, που θα γίνει συγκέντρωση συλλαλητήριο από όλη την Κρήτη. Και στο μεγάλο απεργιακό, αν θέλετε, επιστέγασμα στις 20 του Νοέμβρη με την απεργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν θα τους αφήσουμε σε κλωλόκλαρη, το έχουμε ξαναπεί. Ο Υπουργός Εμπορίας της Υγείας, όταν σήκωσε το γάντι απέναντι στους μαχόμενους υγειονομικούς, θα ξέρει ότι αυτός, η κυβέρνησή του και οι υπουργοί του θα βρίσκουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που είναι στον δρόμο, που είναι μέσα στις κλινικές, που δεν μπορεί, αν θέλετε, να κατέβει ούτε λεπτό για να πάρει μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Και βεβαίως του λέμε και από εδώ, από την Κρήτη, ότι να ξέρει πολύ καλά, τα έβαλε με ανθρώπους που 24 ώρες το 24ωρο είναι στους χώρους δουλειάς και όχι στα κανάλια των μεγάλων κανάλιων στην Αθήνα, που επί της ουσίας κατηγορεί και σκοπαντεί εργαζόμενος. Να πούμε ότι ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης είναι θερμοί μήνες για άλλη μια φορά για την υγεία εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Τώρα το Νοέμβρη είναι και άλλο ένα θέμα, γιατί γίνεται ένα ιατρικό συνέδριο εδώ στο Ηράκλειο και μάλιστα εδώ, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, θα βρίσκονται, γιατί θα μιλήσουν για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η Υπουργή Υγείας και της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαντάζομαι ότι εκεί κοντά το πάτε και την όποια κινητοποίηση. Μάλλον το πάει η κυβέρνηση, γιατί εμείς τέτοια πληροφόρηση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, από εσάς το ακούω, κυρία Πηγεράκη, δεν το είχα γνωστό. Ανεξάρτητα από ό,τι έχει βγει ανακοίνωση εδώ και μέρες από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου για αυτό το συνέδριο. Προφανώς, κοιτάτε να δείτε, εμείς θα πάρουμε όλα υπόψη μας, ώστε κάθε φορά που θα υπάρχει υπουργικό στέλεχος, κυβερνητικό στέλεχος που αφορά τα θέματα υγείας, θα μας βρίσκουν μπροστά τους τα στελέχη αυτά. Μάλιστα. Το έχουμε εξάλλου αποφασίσει στην μακρύτια σύσκεψη που κάναμε, ότι εμείς κάθε φορά που θα έρχονται υπουργικά στελέχη για τα θέματα υγείας ή ο υπουργός,
θα μας βρίσκει μπροστά τους. Ωραία. Δεν θα τους αφήσουμε να περνάνε έτσι απαρατήρητοι ή χωρίς να δέχονται τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων, όπως έκανε ο κ. Βαρτζόπουλος. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπάρχει η συγκέντρωση των εργαζομένων στην πύλη σήμερα, ναι. Σήμερα στην πύλη στις 10 η ώρα, σε όλη την Κρήτη έχουμε συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων και βεβαίως, κυρία Δουργεράκη, η οργή και η αγανάκτηση των εργαζομένων είναι καθημερινά φουντώνει. Μόνο τις τελευταίες μέρες παραιτηθήκαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 4 νοσηλευτές με πάνω από 10, 15, 20 χρόνια προϋπηρεσία, ακριβώς γιατί οι συνθήκες εργασίας, οι συνθήκες που δουλεύουμε πλέον έχουν δημιουργήσει επασφαλής περιβάλλον για μας και τους ασθενείς. Καταλαβαίνει κανένας δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παραιτείται μετά από 20 χρόνια γιατί η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα αν δεν μπει ένας φραγμός σε αυτή την αντιλαϊκή ανθυγινή πολιτική. Και έχουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα που μέσα από αυτή την εξωθένωση έχουμε εργατικά ατυχήματα, έχουμε ανθρώπους που κοιμούνται πάνω στο αυτοκίνητο όπως παλιότερα είχε καταγγελθεί και είχαν χτυπήσει, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δουλεύουν άνθρωποι με σερί 4, 5, 6, 7 βάρκες ή να δουλεύουν 10 μέρες συνεχόμενα και να μην υπάρχει χρόνος ούτε για ανάπαυση, ούτε για ξεκούραση, ούτε να δουν τα παιδιά τους, ούτε να δουν τις οικογένειες τους. Ούτως ή άλλως δεν αντέχεις βιολογικά και το επικίνδυνο του πράγματος δεν έχει να κάνει μόνο ενδεχόμενα για τους ασθενείς, έχει να κάνει πρωτίστως για εσένα τον ίδιο που μπαίνεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία και βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις βάρδιες. Αυτός είναι και ο λόγος με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέρατε που πάτε και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 6:30 σε αυτή τη σύσκεψη που καλείται σωματεία και φορείς στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, είναι το τελευταίο πρωτό. Βεβαίως, εμείς για την καλύτερη οργάνωση του συλλαλητηρίου στις 6 του Νοέμβρη ήδη θα κάνουμε αυτή τη σύσκεψη τη Δευτέρα για να έχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και συντονισμό με τα άλλα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του νομού μας, ώστε να μπορέσουμε αυτό το συλλαλητήριο να είναι αντάξιο των αγώνων, των διεκδικήσεων του λαού μας, όπως έκανε με το Βενιζέλιο, όπως έκαναν οι συμπολίτες μας και οι συνάδελφοί μας στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Η σκυτάλη αυτή έχει συνέχεια και βεβαίως σε κάθε φορά που συζητάμε, κυρία Δουγκεράκη, πέρα από τα προβλήματα που τα συζητάμε, συζητάμε και αναφέρουμε και το αισιόδοξο μήνυμα ότι κοντά μας έχουμε, δίπλα μας, το κριτικό λαό που κάθε φορά στα καλέσματα που κάνουμε είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, γιατί καταλαβαίνει ότι η υπόθεση της υγείας αφορά τον ίδιο και είναι η υπόθεση που αφορά όλους μας, ανεξαρτήτως αν δουλεύουμε στον χώρο της υγείας ή στον ιδιωτικό τομέα ή οπουδήποτε αλλού δουλεύουμε, στην Ήπεθρο, τη νέα γενιά, τους συνταξιούχους, τους πάντες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα. Καλά.